Ένωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομωτινής γιόρτασε την Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας ευρωταξιδεύοντας με σκυταλοδρομίες, κυβόλεξα, σκράμπλ, twister, επιτραπέζια και face painting. Πλαίσια λοιπόν του εορτασμού της Ευρωπαϊκής ημέρας γλωσσών έχουμε μετατρέψει σήμερα το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας σε ένα εργαστήρι πολυγλωσσίας. Όπως βλέπετε τα παιδιά με τα διαβατήρια στα χέρια τους έχουν ξεκινήσει το μαγικό ταξίδι στις χώρες, στους πολιτισμούς και τις γλώσσες τους. Αριστερά βλέπουμε έχουμε τον διαγωνισμό ζωγραφικής, έχουμε εκθέσει έργα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Περισσότερα από 200 έργα έχουν έρθει από τα σχολεία του νομού μας. Το καλύτερο έργο θα βραβευτεί και θα είναι το θέμα της αντίστοιχης εκδήλωσης του 2017. Θα είναι η νέα αφίσα του 2017. Και φυσικά από αυτό το πάρτι δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και το κασκόλ του κόσμου, το οποίο το έχει φτιάξει στο Πέμπτο. Ακριβώς. Το Πέμπτο Λύκειο λοιπόν μας έχει διαθέσει για σήμερα να διακοσμήσουμε το 12ο Δημοτικό με το υπέροχο αυτό κασκόλ, το οποίο έχουν πλέξει μητέρες και όπως βλέπετε έχει τις σημαίες των εθνών. Επίσης το Λύκειο Περάμου θα μας τραγουδήσει τραγούδια του κόσμου και αυτό θα αποτελέσει ένα μουσικό quiz. Ευχαριστήσουμε και όλους τους συμπολίτες μας που σηκώθηκαν την Κυριακή το πρωί και έφεραν τα παιδιά τους εδώ. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η εκδήλωση αγκαλιάζει και την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια. Υπάρχουν γωνιές για όλες τις ηλικίες. Και βλέπω τα παιδιά συμμετέχουν με ενθουσιασμό. Εμένα ήρθε η κόρη μου σαν εθελόντρια όμως, γιατί είναι αρκετά μεγάλη. Πού θεωρείτε ότι αποσκοπεί η σημερινή ημέρα και η εκδήλωση γενικότερα, ποιος είναι ο στόχος σας? Βασικά στο άνοιγμα του μυαλού. Να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο, όλες τις γλώσσες. Είμαστε στην Ευρώπη και ανοίγουμε και πιο πέρα. Γιατί είναι ημέρα γλωσσών, όχι μόνο ευρωπαϊκών γλωσσών. Découvrir ma